Το μαράκι δεν είναι ούτε σήμερα κοντά μας, περαστικά μαράκι. Γεια σας παιδιά, γεια σου Γιάννη, Ελένη. Νίκο, δεν μπορούσα να σε αφήσω μόνο σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρω πόσο στεναχωριέσαι. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ, με καταλαβαίνεις τα μάτια, αυτό είναι το... Είσαι πιο κάτω να το κι εγώ, δες τι ωραία. Όχι αγάπη μου, σήκω, σήκω. Γεια σου Ελένη. Παιδιά, η Ελένη, καλώς ήρθε. Χαίρομαι που ήρθα, κάλεστε να σας κάνω λίγο παρέα. Το κορίτσι αυτό ήρθε, το έκανε και αυτό. Τι να πω, έχεις κάνει τόσα βιά. Ευχαριστώ για όλα, Ελένη. Σταμάτα, δεν έχεις σημασία. Καλέστηκα πριν από ένα λεπτό. Παιδιά, ένα σπίτι είμαστε. Δεν έχει... Εγώ δεν έρχομαι μέσα, οπότε θέλω. Έρχεσαι, αλλά φτιάξε τι διαφημίσει. Εγώ είδε. Κατσικώθηκα και στον ζωντανό. Λοιπόν, πάμε να δούμε κατευθείαν τα ρούχα, γιατί το κορίτσι θα σχολιάσει. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Τάτη. Κοίταξε, εμείς με την Τάτη τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζαμε ένα θέμα. Σήμερα δεν το έχουμε τόσο έντονο. Βάζει κάτι ζωνάκια πολύ ψηλά και τη κάνει την κοιλιακή χώρα λίγο πιο έντονη από ό,τι ίσως είναι στην πραγματικότητα. Σοκ. Ωραία. Πώς σου φαίνεται. Γιατί τώρα από εδώ ξέρεις, είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι τα βλέπω από το καμαρίνι μου. Βέβαια. Εδώ σε θέλω. Τι να πω. Το χρώμα σου πηγαίνει πάρα πολύ. Ωραίο το χρώμα. Τα πόδια τη είναι αδύνατα. Τα μαλλιά τη. Τα μαλλιά της. Ναι. Και άμα ξαναδώ το κοντινό, παιδιά, δεν είμαι τόσο γρήγορη. Θέλετε να μιλάτε εσείς και εγώ όταν θέλω να μπαίνω, γιατί δεν το έχω ξανακάνει ναι. αυτό. Ωραία, ωραία, ωραία. Κοίτα, εσείς και εγώ τι βλέπω και μου κάνει κλικ να σας Ντονατέλα. Το χρώμα είναι καταπληκτικό, είναι το απόλυτο τηλεοπτικό μπλε. Τι θέμα έχει η Τατιάνα. Εγώ θεωρώ σε αυτό εγκολακεύει. Έχει σώμα πολύ ίσιο. Δηλαδή δεν έχει τις γυναικείες καμπύλες. Οπότε αυτό το στυλ των ρούχων θεωρώ ότι την κολακεύει ιδιαίτερα. Όταν βάζει ζωνάκια, το χάνει λίγο. Κοίτα, ωραία είναι, δεν είναι κακή. Είναι πολύ ωραία. Το είναι χρώμα τη καλά... πάει πολύ, αλλά συγγνώμη, να πω κάτι. Είναι λίγο στενό στην πάνω περιοχή, πιστεύω. Στου ώμοι. Όχι στου ώμοι, στον κοιλιακή. Στον μπούστο, στον μπούστο. Στον μπούστο. Στον μπούστο είναι λίγο στενό πολύ. Δεν το βλέπουμε όλοι. Στενό. Στενό. Το αποφασίσαμε. Στενό, εντάξει. Υπάρχει βραβείο. Τσίτα μπόμπα. Αζάπτα. Α, καλοκαίρια σας στη Βουλή. Α, κακό, πολύ κακό. Δεν είναι καλό, είναι καφτάνι και είναι και κακό καφτάνι. Γιατί ρε παιδιά, να μαθαίνω κι εγώ, γιατί είναι κακό το καφτάνι. Γιατί λέμε ρε παιδί μου ότι είναι Βουλή, ας πούμε έτσι. Δεν είναι κάτι σημαντικό, τα έχουν αποφασίσει από πριν, ήδη μας κοροϊδεύουν. Σαν σοκ αυτό το τηλεοπτικό, όταν υπάρχουν κάμερες αυτά που λένε. Ωραίο το καρέ της. Κάποια ρίζα βέβαια υπάρχει κάποιο θέμα, αλλά τώρα αυτό το καφτάνι σε παραπέμπει κάπου αλλού. Να το βάλεις παραλία, ας πούμε, όχι, με φόντο θάλασσα, είναι ωραίο. Δεν εκεί σίγουρα φόντο θάλασσα. Και αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα κλειδωμένοι όμως όλη μέρα και όλες τους μήνες. Εσύ πιστεύεις να μην πάρουν και λίγο το αεράκι της θάλασσας, έστω και μέσα από τα λόγια. Όμορφα βγαίνουν, Ελένη, μην νομίζεις, δεν τους έχουν κλειστούς μέσα. Εμείς δεν θέλουμε να. Δεν θέλουμε να περνάνε καλά αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Εντάξει, δεν μιλάω. Να το βάλει το καφτάνι, δεν πούμε και τη γυναίκα στο όπου όταν πάει στην παραλία, να μην το δούμε. Δεν είναι κακό βέβαια. Είναι κακό και για το σωματότυπο. Γιατί ωραίο. Ντεμιρούσο, ωραίο. Σχέδιο και χρώμα δεν είναι ωραίο, παιδιά. Άρα δεν σας άρεσε. Όχι, το χειρότερο δώσε. Το χειρότερο. Το χειρότερο. Πολύ σκληρό είναι το κορίτσι αυτό, ε. Αλλιώς την ξέρω εγώ δίπλα όταν έρχεται. Στον αέρα με τα ρούχα. Η Ντονατέλα. Λοιπόν, να δώσουμε ένα deep dive. Deep dive. Ζάβδα. Η Μαριλένα Παναγιωτοπούλου τον κατάλαβα από το πίστια. Α, κλαίει πίσω πλευρά. Γιατί, τι έχουν που τα ξεχωρίζεις. Αδύνατα. Αδύνατα. Στεναχωρημένα. Στεναχωρημένα. Μόνο αδύνατα. Όχι, εδώ είναι και λίγο στεναχωρημένα. Στεναχωρημένα. Εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο λάθος το ντεσέν αυτό, το, ειδικά στα οπίστια που υπάρχει αυτό το πρόσωπο, γιατί είναι σαν στεναχωρημένο όπως είπαμε. Βέβαια το μακιγιάζ της είναι καλύτερο. Και λίγο η όμορφη μπροστά. Το μακιγιάζ είναι καλύτερο, δεν είναι. Είναι καλύτερο από το στο μέσα στην καλή χαρά. Όμως, παιδιά, θεωρώ ότι ενώ το σκουλαρίκι είναι πολύ ωραίο, είναι λίγο επίσημο σε σχέση με το φόρεμα. Ναι, κάνει mix max. Max. Εσύ αυτή είναι πολύ προχωρημένη. Μπορώ να αλλάξω θέση να πάω στο Γιωργάκι δίπλα. Γιατί εσεί οι δύο κόβετε ράβετε εδώ πέρα. Εγώ δεν το έχω τόσο αλλάξτε, πολύ. Έλα, ανταλλάξτε. Θέλω πάρα πολύ να σα έλα, τον Ατέλα. Είναι το μαράκι μα. Δεν πειράζει, σε φίλη. Γιατί θα τη πάρει τη θέση, μην θα κάτσει για λίγο. Άι, καλέ, για λίγο, σε λίγο. Αυτό είναι αυτό που θα σε ρωτήσω. Και πιο κοντά σου. Έλα. Δεν μπορούμε. Μίλα. Τώρα από αυτή τη θέση. Λοιπόν, έλεγα ότι τα σκουλαρίκια αυτά είναι πάρα πολύ επίσημα σχέση με το φόρμα που είναι πολύ καθημερινό. Και δεν μου κολλάει. Αυτό. Ναι. Και είναι και μεσημέρι. Κάνει ιδιαίτερες εμφανίσεις. Είναι στο iPad μου, να σας βγάλω μια φωτογραφία, δεν θα ξαναμιλήσω. Κάνει ιδιαίτερες εμφανίσεις, όμως δεν κάνει.
Δεν σας άρεσε. Είναι λίγο πανλευκή, παιδιά, δεν είναι στο είναι πρόσωπο. Είναι πολύ άσπρο, πώς ταιριάζουμε, τα ίδια σκεφτόμαστε. Εντάξει, η γυναίκα δεν κάνει σολάριμο όμως, μπράβο της, παιδιά. Εντάξει, ναι, αλλά το τονίζει πιο πολύ αυτή η λευκή. Κρατιέται, ρε παιδιά, κρατιέται όμως σε αυτή τη φάση. Κρατιέται. Εν πάση περιπτώσει, να δώσουμε στην κοπέλα security. Να. Απλό. We are the fashion police. Ζάμπι. Η Νάντια που λέει γιατί έβαλε αυτή την παντελόνα. Α, δεν μ' αρέσει. Ωραία όμως το μάχη, τι ωραία κοιλιακή χώρα, τι ωραίο μπούστο. Ναι, αλλά είναι σαν να πω όμως κάτι. Συγγνώμη, δεν το βλέπα το πρωί. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη παντελόνα λίγο την μαζεύει. Δηλαδή δεν της δίνει μπόι, την μαζεύει. Έβγε, Ελένη. Ενώ είναι πάρα πολύ ωραία και έχει πολύ ωραίο σωματάκι η Νάντια. Πολύ, ναι. Αλλά είναι πετίτο όμως. Δεν ναι. Της πάει τόσο πολύ σε θέλει πολύ ψηλές. Θέλει και καγιά. Καγιά. Ευχαριστώ. Θέλει καγιά. Δεν ξαναμιλάω. Έτσι κι αλλιώς εμείς ό,τι ρούχα βλέπουμε θέλουν καγιά όλα. Αρχικά θέλουν καγιά και μετά κάποιες άλλες. Νομίζω ότι δεν είναι από τις πολύ ωραίες εμφανίσεις. Αλλά επειδή σε θέλω εδώ με τη μύτη, βοήθα Γιώργο την φιλεράδα. Είμαστε πού να το βάλω αυτό. Στη μύτη. Εδώ. Στη μύτη. Put it in your nose. Έτσι. Πάμε. Γιάννη. Δεν μπορούμε. Τσιρκολίν. Τάλε κολεγιάλα. Σ' άρεσε η μητούλα σου. Ναι, αλλά εγώ θα την έβαζα σκουλαρίκι γιατί μ' αρέσει γιατί είχε πάνω πολλές πετρούλες. Ναι, απλά δεν υπάρχουν έξτρα αυτιά πάνω σου να βάλεις κάτι άλλο. Είναι αυτά τα γιορτάνια σήμερα να το βάλεις. Άτιμο θηλυκό. Δεν στέκεται, δεν έχει δίκιο. Και όμως θα πήγαινε πολύ ωραία. Ελένη, η Αθηνά Πανδώρα. Σοκ. Η Αθηνά Πανδώρα είναι υπαρκτό πρόσωπο. Είναι πάντα περιποιημένη. Της αρέσουν οι μπούκλες, τα στενά εφαρμοστά μπουστόζικα ρούχα. Έβαλε κάτι επίσημο σήμερα. Ξέρεις τι, εγώ τι λέω κάθε φορά, Ελένη. Δεν χρειάζεται λίγο να πάρει ένα βουτσάκι αυτό, να ανοίξει λίγο την μπούκλα, να κάνει πιο φυσική. Είναι λίγο στημένη αυτή η μπούκλα. Μα ταιριάζει και με το φόρεμα που είναι πιο επίσημο. Κάνει λίγο καλή σκιά. Είναι λίγο βάφτιση. Ναι, αλλά δεν ταιριάζει όμως γιατί δεν είναι 31 Δεκεμβρίου. Έχει ντυθεί λίγο προώρα για την αλλαγή του χρόνου. Είναι επίσημο. Τι παρουσιάζει, ναι, κάτι τι πρόγραμμα ωραίο. Κάνει, είναι ενημέρωση. Βλέπεις το πλατό, είναι για την οικολογία, η υγεία και η οικολογία, είναι κάτι πιο δηλαδή καθημερινό. Για, εξού και το πράσινο. Για την οικολογία. Και βέβαια. Θέλεις. Τσ' άρεσε. Τσ' άρεσε η μητούλα. Για πάμε. Τσιρκολίν. Τάλε κολεγιάλα. Ο δεν ήθελα. Ο δεν ήθελα. Έτσι, αχ. Beyoncé. Από τα γκαλά, από τα Met Gala, από τον είναι ουσιαστικά τα Όσκαρ της μόδας. Α, ναι. Είναι Givenchy, είναι θεά. Θεά. Αφορά από πάνω και τα βέλο. Βέλο. Έχει dark μακιγιάζ που ταιριάζει. Πήγε μαζί με τον Jay-Z. Φόραγαν τον ίδιο οίκο και έκλειψαν την παράσταση, πιστεύω. Ωραία, ωραία, ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Εντυπωσιακή. Και πόσο ωραία είναι που τα ζευγάρια, Ελένη, το θέλω να το κάνεις και εσύ αυτό με το μάκι. Για πες μου. Να δείτε... πήραμε πολλές πρωτοβουλίες. Να πάμε να δείτε στα ίδια. Δηλαδή, ναι. Να φοράει ίδια. Ο ένας. Να ταιριάζεται, ίδιοι οίκοι, ναι. Ίδιο στυλ. Ίδιοι οίκοι οπωσδήποτε. Όταν το κάνουμε όμως, γκρινιάζεται. Γιατί... Μία φορά αντιθήκαμε σορτή εκτός χωριού. Και τι είπαμε, εμείς εδώ αποκλείεται κάτι κακό. Εμείς αποκλείεται κάτι κακό. Μπορώ να στο υπογράψω. Αποκλείεται. Μα είναι πολύ ωραίο. Εγώ τον Βασίλη τον τίνω. Τον καημένο τον Βασίλη δεν μιλάει. Ο Βασίλης όμως εδώ το τέρι του είναι η αίρια της μόδας. Καλά, εντάξει, τα ακούει και Βίκυ Καγιά και θα μας λέει. Όχι, εντάξει, είπαμε. Η Βίκυ, να τώρα εσύ η επόμενη γενιά. Ποια. Η επόμενη γενιά, εσύ. Εν πάση περιπτώσει, στο ζευγάρι αυτό. Εμένα μου αρέσει γιατί έχει μικρό στήθος και στα μικρά στήθη μου αρέσουν αυτά τα μεγάλα ανοίγματα. Στα τεράστια δεν μου αρέσουν καθόλου να κατεβαίνει το βέ μέχρι τον αφαλό. Μα μπορεί και να κρυώσει, δεν τα μπαίνει αέρα από εδώ και τα λοιπά. Δεν υπάρχει επαφή με το ρούχο. Να σα πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι πηγαίνει. Έχει πιο μεγάλο στήθος. Δηλαδή λίγο απογοητεύτηκα. Γιατί. Όχι, μ' αρέσει, είναι θεά. Αλλά νόμιζα ότι έχει πιο μεγάλο στήθος. Την είχα φανταστεί με μεγάλο. Μήπω με το φυλασμό μικρίνε γιατί καμιά φορά μικραίνουν τα στήθη των μικρών. Μετά τη γέννα. Μετά, βέβαια. Στο εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα όλες μετά τη γέννα έχουν τεράστιο στήθος. Καμία δεν έχει μικρή. Τζίτζι, ντροπή, αμαρτία από το Θεό. Τζίτζι, η παραδίσκο. Ζάπι. Τώρα.
Καλώς ήρθες και πάλι. Η Τέτα στεναχωρημένη, μεν, ναι, που έφυγε. Απλή μινιμάλ, σε σχέση με το παντελόνι. Δεν μου αρέσει. Το παντελόνι δεν μου αρέσει το παντελόνι. Το είδες το παντελόνι λίγο που κάνει σακούλα. Τι έχει το πλάι, όχι, κάτι έχει το πλάι το παντελόνι. Κάτι έχει. Συρίτια. Ω, δεν είναι ωραίο. Α. Όχι. Ενώ το από πάνω δεν είναι κακό που έχει βάλει. Το μπλε αυτό, ωραίο τη είναι. Εγώ πιστεύω ότι η Τέτα αυτό το παντελόνι πάντα το έχει βάλει σε καμπάνα, όχι σε ίσιο. Να ανοίγει λίγο κάτω και να τζίνει και ύψο. Πού το είδε καλέ αυτό. Κοίτα, είναι ίσιο. Το βλέπουμε λεπτομέρειε, δεν τι φώτα έχει το κάτω. Το βλέπουμε γιατί έστω που φοράει πολλέ φορέ ο άλλο. Ναι, εμεί είμαστε, έχουμε προχωρήσει, Ελένη. Τα πράγματα είναι πιο τρομακτικά από όσο φαίνονται. Η Τέτα εντωμεταξύ κουρεύτηκε και λίγο. Έχει μεγαλώσει το μέτωπό τη. Μπορεί να είναι αυτά στεναχώρια εκείνο το βράδυ. Αντί να κόψει το χάρι, έκοψε τα μαλλιά. Δεν είναι άσχημη βέβαια. Και στηρίζουμε Τέτα και ας έφυγε από το παιχνίδι. Ναι, την αγαπάμε. Την αγαπάμε, θα δώσω ένα security. We are the fashion police. Ζάπη, την ανέβασε φωτογραφία, ανέβασε την. Α, Ελένη, η κυρία Μάνδρου. Κυρία Μάνδρου, η Ελένη. Είναι η αίρια σε αυτή την εκπομπή. Είναι έντονη, είναι καρέ. Είναι αυστηρή, δεν έχει πολλές γυαλάδες σήμερα. Όχι. Είναι στα καλά της. Όλες τις γυαλάδες έχει το ρούχο, δεν χρειάζεται να βάλει κι αυτή. Το ρούχο είναι λίγο, δεν είναι, Κατερίνα, το γυαλιστερό. Για μένα δεν μου αρέσει καθόλου. Μου κάνει πολύ πιτζάμε. Ο μπαμπάς μου έχει κάτι τέτοιο πιτζάμε. Πιτζάμε. Το ύφασμα μου κάνει πιτζάμε του μπαμπά. Με τέτοιο, με βάτα. Δεν έχεις πιτζάμε εσύ. Πιτζάμε με βάτα, όχι. Όχι, αλλά σατάν δεν έχεις τέτοια πιτζάμε. Σατάν, όχι. Είναι πολύ σεξι για τους άντρες. Είναι σε ποια ηλικία. Δεν θέλω να το δω μπροστά μου. Το σατάν να γλιστράει ο άλλος πάνω στο καναπέ. Παιδιά, σκεφτείτε το λίγο με τα γυαλάκια του να κάπτε στον καναπέ του, να ξεφυλίζει το περιοδικό. Με το χόρτ θέλει να βγει ραντεβού. Το χατσιφωτίου με τα γυαλάκια και τη σατέν πιτζάμα. Είναι σεξι, εντάξει. Αλλά από ποια ηλικία του φορά και τέτοια. Εγώ σπίτι. Όχι, δεν φοράω πιτζάμε. Του βασίλειου. Όχι, μιλάω για σένα. Δεν φοράω πιτζάμε. Είναι γυναίκε. Προ Θεού, όχι, αλλά τόση ώρα μα λε τι ωραία που είναι η πιτζάμα με σατέν. Όχι, ο φίλο δεν φορά, αλλά σε κάποιου σατέν. Τον πονηρεύει όμω να σου σκάσει. Έναν που τον φαντάζεσαι έτσι. Λίγο πιο μεγάλη ηλικία δηλαδή. Πόσο μεγάλη. Τον Νίκο τον φαντάζομαι έτσι. Μεγάλη ηλικία στον Νίκο. Πάρτε θέση σου. Πάρτε θέση σου γιατί πολύ σε άφησε από εκεί. Την κινδυνεύει, κάτσε από εκεί. Γιατί είναι Ελένη. Είμαι ο μικρότερο παρουσιαστή που υπάρχει σαν τον Καλά και εσύ κόψε κάτι. Κόψε κάτι και εσύ. Η κυρία Μάνδρου περιμένει τόση ώρα. Δεν είναι πάρα πολύ καλή, την έχουμε δει και καλύτερη. Ας πούμε γιατί υπάρχουν εδώ πέρα, βλέπεις. Το ωραίκι μου μένει τι είναι, γιατί μου αρέσει ο τίτλος. Κοίταξε τώρα το ωραίκι. Το ωραίκι μου μένει, επειδή όταν δεν λέμε ρε παιδί μου, όταν κάποιος κάνει επεμβάσεις στο πρόσωπο διάφορες, λέμε ότι είναι ότι κοιμήθηκε. Το είδα για καλό. Το είδες για καλό. Ωραία. Θα το δώσω όμως την κυρία Μάνδρου, αφού δεν είναι. Μα δεν είναι η ίδια. Είναι πιο πολύ αφού σ' αρέσει έτσι για το καλό. Εντάξει. Κοιμωμένη γενικά τώρα. Είναι ο τραγουδιστής, τραγουδίστρια από την, ποια χώρα είναι, Αυστρία. Είναι γυναίκα με το μουσι. Είναι γυναίκα και έχει μουσι. Είναι αγόρι που είναι γυναίκα που άφησε το μουσι. Να καταλήξουμε, είναι αγόρι ή είναι κορίτσι. Με αυτό το μουσι. Τα γενετικά του όργανα είναι αγοριού ή κοριτσιού. Δεν έχουμε δει. Ναι, και με το κορμάκι αυτό που φοράει μπορεί και να τα έχει κρύψει. Απλά είναι ωραία η εμφάνιση, δεν είναι ωραίο το ρούχο που φοράει. Ναι, παιδιά, η παγέτα με το μουσι κλωτσάει, ελάτε ναι, τώρα. Ναι, όλα ναι. Τα άλλα εντάξει, αλλά παγέτα μουσι είναι λίγο εντάξει. Αν περνούσε σαν αυτές τις λακ που βάζουν κινήφες που είναι αυτό που στραστραλίζουν, ένα γκλίτερ. Αχ, με τη λακ την καταπληκτική που φοράει. Να ερχόταν λίγο να πατσάρει με το από κάτω. Δεν ξέρουμε αν έχει κάνει αλλαγή φίλου, όντως. Σίγουρα πάντως του αρέσουν τα μουσια του. Στο τσίρκο πάντως είναι οκ η εμφάνιση αυτή. Εντάξει, παλιά δεν υπήρχε η που ήταν παλιά. Και ποιο άλλο, και κάποιο άλλο ήτανε. Ήταν η γυναίκα με το μουσι και Νατάσα. Και ο άντρας με το μπικίνι. Εγώ παιδιά αυτή την εικόνα ακόμα δεν την έχω συνηθίσει. Ναι, όσο όλοι μας κλωτσάει. Όχι, ναι, κλωτσάει. Άμα τα πιάσει κότσο είναι καλύτερα. Στο κάτω τρομάζει. Σε αυτό το κορίτσι θα δώσουμε, δεν ξέρω, άλλα αλλά θα δώσουμε. Ζαμπτάντα. Αγαπάμε Ιωάννα Λίλη σε αυτή την εκπομπή. Α, ωραία. Ωραία είναι. Ωραία. Λίγο εσύ με είναι. Το μονόμο δεν είμαι σίγουρος, δεν τον Αντέλα. Ναι, εντάξει, εγώ δεν τρελαίνω με το μονόμο γενικώς, αλλά κάτι με το μαλλί. Σήμερα στημένη μπούκλα. Θέλει βουρτσάκι άνοιγμα ή να κάνει μια έτσι και ξανά πίσω. Αλλά τόσο σου φαίνεται πολύ στημένο, εντάξει, αλλά επειδή είναι και λίγο πίσω, είναι λίγο πίσω από τους ώμους, δεν ενοχλεί. Όχι, είναι στημένο πολύ το μαλλί. Ναι. Ελένη, εμείς προτείνουμε συνεχώς την Ιωάννα να κάπως να τα κόψει. Εγώ νομίζω ότι τα μαλλιά
τις όσες φορές την έχω δει, νομίζω ότι μεγαλώνουν. Η συγκεκριμένη γυναίκα είναι μια πολύ ωραία νέα κοπέλα. Την οποία θα την ήθελα να τη βλέπω πιο μη στυλιζαρισμένη για να είναι πιο πολύ στη φρεσκάδα της ηλικίας της. Κοίταξε, η Ιωάννα Λίλη ανήκει στην κατηγορία που ξεκίνησε και τελείωσε η Κατερίνα Καινούργη. Είναι από τις κοπέλες που δεν μας ενδιαφέρει η ηλικία, πάντα είναι πολύ περιποιημένες. Μα μ' αρέσει που είναι πολύ περιποιημένη. Απλά τη μεγαλώνει. Ακόμα τη θυμάμαι με τα μαλλιά πιο ρηχτά, όπως έβγαινε στο Θέμο ή την περίοδο εκείνη. Καλέ, ναι, η Ιωάννα Λίλη έβγαινε στο Θέμο θεά τότε. Το άλλαλα ήθελαν κάτι να μας πούνε και το βάλαμε. Όχι, ούλαλα, ότι κάτι θυμηθήκαμε, χαιρόμαστε. Οπότε χαιρόμαστε, βάζω αυτά. Όλο ο Γιάννης μας. Στην Ιωάννα Λίλη, λοιπόν, δεν μπορώ να δώσω άσχημο βραβείο. Όχι, βέβαια. Δεν το πατάει η Νατάσα και άσχημο να δώσω. Τζίτζι. Τζίτζι. Ωραία, ζάπινγκ. Καλή αρχή! Κάνει εκπομπή στο Εψιλον. Τι κάνει? Είναι σαν showbiz δελτίο. Ναι, τύπου δελτίο. Πώς το ονόμασε κάπως τύπου δελτίο? Ναι. Τύπου δελτίο ήταν εδώ πέρα που είχε κοπεί παλιά. Ωραίο μαλλί πάντα. Πολύ ωραία ντάβια φυσική. Μ' αρέσει που το έχει κάνει προς τα πίσω. Φαίνεται σαν να έχει βγει από τη θάλασσα και να έχει κοκαλώσει. Εμένα δεν μ' αρέσει το μαλλί. Το μαλλί μου αρέσει. Το μαλλί που είναι και κλειμένο όλο πίσω δεν μ' αρέσει. Πιο φουσκωτό, το παίρνει πιο ανάλαφρο. Κάνει λίγο λασποτήρα αυτό πίσω, ρε παιδί μου. Έχει γιατί γυρίζει κιόλα. Έχει μακρύνει πολύ. Το κοστούμι εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ όμω που είναι. Ωραίο είναι δηλαδή. Το παντελόνι είναι πορτοκαλί. Λάθο το παντελόνι που είναι πορτοκαλί, α πούμε τώρα. Δεν ήταν ωραίο. Το μακιγιάζ. Το μακιγιάζ είναι ωραίο. Δεν ωραία, χυμωμένη εδώ μπορώ να δώσω. Εντάξει, μια κούδρα βάζουν όλες τη τηλεόραση. Ναι. Μία, ένα κουτί εννοεί. Ωραία, ωραία. Ολόκληρη. Ναι. Η Τσιτσιμπίκου γύρισε. Α, καλή αρχή και πάλι. Άχι στην Ερή. Ξεκίνησα. Καλή αρχή. Με ωραίο μαλλί. Λάθος όλο. Λάθος το υπόλοιπο. Για κάκο. Αυτό το μήκος, οι φούστες που είναι, πάνε σε πολύ συγκεκριμένες γυναίκες νομίζω. Θα συμφωνήσεις και εσείς αυτό. Δηλαδή τη Ράνια την κοντοχοντρένει για κάποιο λόγο, ναι, κοπέλα έχει μια χαρά σώμα. Εγώ τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω από μόδα, παρακολουθώ. Όχι, να αντε, πες, σας αρέσει το χρώμα το πορτοκαλί. Εκάει, περίπου. Κάπως τα μαλλιά της δεν είναι με το χρώμα του μαλλιού δεν πολύ, δεν αναδεικνύει το πρόσωπο, το χρώμα της μπλούζας σε συνδυασμό με το χρώμα του μαλλιού, δεν ξέρω. Μήπως είναι ο σκοπός αυτός εννοώ, γιατί και το πρόσωπο δεν το έχει προσέξει πολύ, δηλαδή το έχει αφήσει πολύ κενό. Ναι. Εμένα μου αρέσει η σχέση με άλλες φορές παλιότερα. Διαφωνώ με τον ντύσιμο. Και το μαλλί δεν μου αρέσει πολύ, Κατερίνα. Το που κάμισε εμένα μου αρέσει. Η φούστα είναι λάθος. Γιατί να φορούσε ένα παντελονάκι. Δεν είναι ωραία. Είναι σαν κάτι γάμους που είναι κάτι θείες, όχι πολύ μεγάλες σε ηλικία. Αλλά πρέπει να έρθει και η θεία η τάδε με τον θείο Βασίλη, θα είναι μαζί και, και βάζουν μια τέτοια πάντα πλησία φούστα πρέπει να υπάρχει στις γκαρνταρόμπες. Λάθος που τις βάζουν. Το λέω όλο αυτό για να σου εξηγήσω γιατί θα πάρει κούμπαρο μπεμπέκα. Παρακάτσε δρόμημα η κουμπάρα τα ματάκια σου καρδούλες αρρώστενουν. Τα κέφια έχουν ανάψει ζάπινγκ. Βουμ, βουμ, βουμ. Αν ακούσετε μηχανή να με ενημερώσετε. Είναι αγαπημένη μου αστρολόγος. Πού παίζει? Η κυρία Καστρίνη, στην όμορφη μέρα. Blue Sky. Στο Blue Sky. Mm-hmm. Είναι σεξουαλική πάρα πολύ γενικά. Η εκπομπή. Σήμερα... Η αστρολόγος. Σήμερα παρά είναι. Σήμερα ναι, η χαράδρα είναι λίγο. Φαίνεται και το μαύρισμα και το άσπρο. Έλα ρε παιδιά, υπερβολικοί είσαστε. Πώς εμείς το βλέπω. Μην το παραλέμε τώρα. Δηλαδή, λιγάκι, η ακρούλα βλέπεις. Παιδιά, αυτό είναι σεξι. Εμένα μου αρέσει να φαίνεται λίγο το μαύρισμα από το μαγιό. Σε όλες τις ηλικίες. Ναι, σε όλες. Γιατί, το θεωρώ σεξι. Εντάξει, εντάξει. Θέλω να πω ότι. Μ' αρέσει σήμερα και με το σακάκι τη. Δηλαδή είναι από τις πιο καλές εμφανίσεις. Αρέσει και το συγκεκριμένο μπλουζάκι. Εντάξει, όταν το λέει αυτό είναι καλό. Είναι από τις πιο καλές εμφανίσεις. Δεν είναι σαν να λέει. Ναι. Καταλαβαίνεις πώς είναι προηγούμενο. Ναι, αυτό λέει. Είναι η τρίτη φορά που το λέει σήμερα. Λίγο ανησυχώ. Ναι, όχι αυτό λέει, αλλά το λέει ευγενικά. Όποιος μπορεί να θυμηθεί θα με καταλάβει. Όποιος δεν θυμηθεί θα μείνει στο τύπο ότι είναι μια ωραία εμφάνιση. Δεν είναι άσχημη. Εγώ νομίζω ότι χαμογελάει πάρα πολύ. Όχι, εγώ πιστεύω να σας πω ότι μπορεί να έχει πάρει και ένα κιλό πάλι γιατί κάποια στιγμή την εξαφανίστηκε προς τα μέσα. Δεν είναι ενοχλήσιμο. Δεν την κολακεύει ούτε η μπλούζα αυτή. Δείτε τι, κάνει διάφορα η μπλούζα. Εντάξει, γράφει. Μου, είναι εντάξει. Είσαι και μαύρο. Νομίζω ότι έχεις θέμα με την κυρία Καστρίνη. Εγώ κανένα. Όχι, εγώ πιστεύω. Εγώ εδώ θα δώσω ένα τουμπανέιρο. Λοιπόν.
τσάπη. Μια μέρα θα το κάνω αυτό, Ελένη, για να ακούσουμε τι γίνεται από πάνω. Λάθος. Είναι καρδιά αυτό εκεί. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Σε περίπτωση που δεν τα δείτε, δηλαδή, προσέξτε τα. Δεν ταιριάζει το ασπρόμαυρο με το ροζ με την καρδιά και μου κάνει κενό εδώ. Θα βάλω σκουλαρικάκι με άλλο ρούχο. Ποιο σκουλαρικάκι, σκουλαρίκι. Αυτό λείπει, λες, Και εγώ αυτό πιστεύω. Ψάχνω να βρω κι εγώ κάτι που έλειπε. Σκουλαρίκι και ένα καπέλο μεγάλο οπωσδήποτε. Να κρύβει όλο εδώ, να πηγαίνει γύρω-γύρω. Θεωρώ ότι το ριγέ, α πούμε, δεν μπορεί να το βάζει από πάνω. Δεν πρέπει. Δεν ταιριάζει. Τη δίνει και όγκο έξτρα. Αλλά έχουμε βραβείο. Πίτα γύρω απ' όλα. Ζάπινγκ. Η Ελένη Γκόσιου κάνει εκπομπή στη Βήμα Μακεδονία. Σοφία, Ελένη, έχουμε μία φίλη μας. Κάνει μία εκπομπή για γάμους, δηλαδή προτείνει νηφικά και έτσι, του γάμου τα θέματα. Δεν μας αρέσει το μαλλί της. Εμείς όχι, έχουμε... σήμερα είναι καλύτερη. Όχι, για το χρώμα εγώ πάλι. Λέω. Χρώμα. Να, σήμερα είναι καλύτερη. Πού αυτά έτσι. Ξέρεις τι, για αυτούς που τα λέω, είναι με αυτούς που δεν έχουμε ενθουσιαστεί ποτέ. Οπότε το λέω με σκοπό να φτάσουμε σημείο να πούμε έβγε, τώρα πάρε το καρατζέζι σου. Με δύο έψιλον. Το λέω... έβγε. Το λέω με σκοπό να γίνει, ξέρεις, η αναβάθμιση. Πάντως δεν είναι κακή, είναι πιο απλαντημένη, έβαλε τζιν εννοούμε, γιατί συνήθως δίνεται και αυτή σαν να παντρεύεται. Εγώ θεωρώ ότι δεν μου αρέσει το χρώμα του μαλλιού, συνεχίζει να μην μου αρέσει και το έντονο κραγιόν δεν θεωρώ ότι ταιριάζει. Το χτένισμα πάντως είναι καλύτερο από άλλες φορές. Το έντονο κραγιόν τη πάει, πιστεύω. Ναι, ναι. Ελένη, ξέρει, σ' αγαπά τα έντονα. Εγώ να σου πω, βλέπω ότι έχει ένα πολύ ωραίο πρόσωπο για το κορίτσι αυτό. Το μαλλί δεν είναι, αυτό το μαλλί δεν είναι ωραίο, Ελένη. Δεν είναι πολύ θαμπό. Είναι αυτό το χρώμα που λες, δεν είναι φυσικό, δεν υπάρχει στη φύση γύρω σου. Δηλαδή, ναι. Μ' αρέσουν όλα τα χρώματα αν ταιριάζουν με ένα πρόσωπο. Αλλά δεν μ' αρέσουν τα χρώματα που δεν υπάρχουν πραγματικά σε κανένα μέρος του κόσμου και πάλι επάνω. Ναι. Κάποια που πρασινίζουν, κάποια που αυτό είναι. Αυτό υπάρχει πολύ σαν το άρισμα. Πολύ έχει πέσει σαν τρέκ και. Στάνταρ. Λάθος, ούτε σίλβερ θέλει, δεν ξέρω τι θέλει. Ο με σίλβερ θέλει. Ναι, αλλά είναι ωραίο κορίτσι, έχει ωραίο δέρμα. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει το πρόσωπο. Πρέπει να αλλάχθεί λίγο το χρώμα. Ψηφίσαμε εμείς εδώ. Τι θα κάνουμε στην κοπέλα. Καλή δεν είναι κακή όμως να πει. Τίποτα δεν θα πάω σε break. Πάμε σε. Θα κάτσεις ακόμα λίγο. Κοίτα, έχω ένα ραντεβού σε λίγο. Α, τι ώρα είναι, 3:30. Ναι. Έλα, κάτσε, έχουμε λίγα ώρα. 4:30, μα τι 3:30. 3:30 λένε τα δικά μου. Είναι και 3. Πάμε και ερχόμαστε. Σαλού, σαλού. Βγάλε το κραγιόν σου. Πες το έρωτας πως είμαι ο παιδικός σου. Μα την παίζει συνέχεια. Μα είναι αγαπημένη με το τραγούδι αυτό, τρελαίνομαι. Μα το παίζει συνεχώς. Τι να κάνω. Μα δεν ξέρω, παιδάκι μου, και άλλα τραγούδια υπάρχουν. Τέτοιο κόλλημα. Μα και σε αρέσει η Βιβί, είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή η Βιβί. Είναι πολύ καλή, είχε ένα εξωτερικό κλοκ. Την εισαγωγή που τη έκανε εκείνη την ημέρα, τη ζήλεψα. Αγάπη μου όμω. Ναι. Γιατί δεν μετράνε τα λόγια, αλλά το πώς το λες. Πολύ... Γιατί για σένα δεν έκανε εισαγωγή. Εντάξει, έκανε. Ακόμα τα ακούω για την εισαγωγή. Εγώ όμως γιατί θυμάμαι αυτή την εισαγωγή συνεχώς. Γιατί μπορεί να με κρυφοθέλεις μέσα σου. Ορίστε. Συγγνώμη, θες να φύγεις. Έχω μια έκλειψη κατά πάνω μου. Α, όχι. Αποφύγουμε αυτά. Ναι, σωστή. Αλλά μας ζητώσεις κάποια στιγμή να παίρνουμε και κάποια άλλη σειρά. Αλλά θες να δούμε ακόμα ένα ρούχο και να σε χαιρετήσουμε. Ένα ρούχο. Και αν δεν είχα ραντεβού θα καθόμουν, γιατί περνάω πολύ ωραία μαζί. Και θα έρθω και αύριο αν είσαστε μόνοι σας. Δεν θέλω να έχετε και ένας καρέκλες. Θέλει να είμαστε sold out κάθε μέρα στην εκπομπή. Πάμε να δούμε ένα ρούχο ακόμα. Είναι ο πρίγκιπας. Είναι αληθινός. Ναι, βέβαια, δεν είναι καρναβάλια. Είναι ο πρίγκιπας. Με γυαλί όμως είναι από ταινία, ρε παιδιά. Όχι. Είναι ο πρίγκιπας Σαουδικής Αραβίας. Λουλούδι. Μπυραλά. Να σου πω κάτι. Αμπίρσαλα. Εμένα μου αρέσει γιατί έχει κορμοστασιά ωραία. Συνήθως έχουμε συνηθίσει όταν φοράνε αυτά τα φαρδιά ρούχα να έχουν μια τεράστια κοιλιά. Μπράβο. Ο κύριος είναι πολύ καλοφτιαγμένος και περιποιημένος. Και του πάει και το άσπρο που δεν πάει σε πολύ κόσμο. Το άσπρο δεν ξέρω, αλλά το κόκκινο από πάνω μου αρέσει πολύ. Δεν είναι παιδιά να σου πω λίγο κάτι. Τι εναλλακτικές είναι ο πρίγκιπας, με συγχωρείτε κιόλας, αυτό δεν είναι. Μα από κάτω δεν φοράει κάτι. Φοράει ένα παντελόνι. Α, δεν ξέρω. Φοράει, τι, όχι, φοράει παιδιά, γιατί διαγράφεται, δεν το είδατε. Μα να κάνει κανένα σταυροπόδι να πεταχτεί στον άνθρωπο, στον άνθρωπο. Εμένα μου αρέσει πάνω που το έχει μαζέψει. Δηλαδή σε κλειστούς χώρους προφανώς το βάζουν. Ναι, γιατί ζεσταίνονται. Ενώ όταν είναι έξω. Μα του αρέσει και με το περπάτημα αυτό, είναι ωραίο, κάνει μια κίνηση. Νίκο, πόσο χρονών είναι ο κύριος. Εγώ πιστεύω ότι είναι γύρω στα 58-60. Από
αποκλείεται, παιδιά. Ναι, το θέρμα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι νέος. Δεν ζορίζεται. Παιδιά, είναι πιο νέος, είναι 60 και είναι προσδιορής του ηλικίας. Δηλαδή έχει κοιμηθεί, ενώ έχει κάνει ωραία πραγματάκια. Είναι πολύ, πολύ περιποιημένος. Για τον κύριο ότι είναι ο 300ος πιο πλούσιος στον κόσμο. Είναι ο πιο 300ος πιο πλούσιος στον κόσμο. Μη με τρελαίνεις, Γιώργη. Πόσες γυναίκες έχει? Α, δεν ξέρω για τους. Μα τότε τι ρεπορτάζ κάνατε, ρε παιδιά? Μα τι ρεπορτάζ, τι είναι το δελτίο ειδήσεων του Αλφα? Τι ρεπορτάζ κάνατε, ρε παιδιά? Εδώ μας έκανε και... Ελένη, πάρα πολύ μας άρεσε. Αρέσουν αυτές οι μελωδίες. Να είσαι καλά. Φεύγω, παιδιά, Ελένη... σας ευχαριστώ. Όποτε θες. Όποτε θες. Άμα λείψει η Μαρία, πάρε με ένα τηλέφωνο. Τι παίρνω, πάλι δεν πολύ εύκολα. Μπράβο. Γιατί μου αρέσετε, παίρνω πολύ ωραία. Από μέσα είναι λιώτικα. Να. Και εμείς αγαπάμε. Ακόμα πιο ωραία. Όποτε θες να έρχεσαι. Μ' αρέσουν αυτές οι μελωδίες. Είπατε τέτοια εκπομπή. Καλιά.